γλάσμα από το Le Grand Bleu, μέσα στα μούτρα. Αχ, πού πας βρε καρά κατακαμένε μου γιαούρτο αυτοκίνητά μου. Τι ήταν αυτή η χλαπαταγή πολεμόχαρη φίλη μου χτες το βράδυ. Δύο μενάδες, η μία δεξιά, η άλλη αριστερά. Και στη μέση το καψί να κοιτάζει αθώο, αθώο και παραξενεμένο. Που γινότανε το αφιόν καραχισάρ μέσα στο ίδιο του το μαγαζί. Ευλογημένη πάντως αυτή η εφεύρεση των παραθύρων. Σκέφτεσαι να τους είχαν όλους αυτούς μέσα στο ίδιο παχνί δίπλα-δίπλα. Θα είχε πέσει ο ένας να φάει το λαρίκι του διπλανού με τα δόντια του. Αυτό δεν το πανεπιστημιακό, έχει κάτι δοντάρες να. Και φέρνει και κάπως του Ρένου Αποστολίδη, δηλαδή τι φέρνει, φτιστή, είναι μία πίπα, τους χωρίζει, το έχω καρατσεκάρει. Βίντεος παρακαλώ. Εγώ υπηρέτησα και την πατρίδα μου από το στρατό, υπηρετώ την πατρίδα μου αυτή τη στιγμή. Πού πολεμήσατε, κύριε Καμένε, πότε? Πότε πολεμήσατε? Αυτό δεν είναι το θέμα μας, κύριε Βουσή, πάντως. Από ό,τι ξέρω, για πέστε μας, ο έμαχος λαϊκός αγώνας δεν είναι πόλεμος για να την υπηρετήσατε εσείς. Δεν είναι το θέμα μας. Είναι το θέμα μας, γιατί το έφυξε. Το 1986 που υπηρέτησα εγώ δεν υπήρχε πόλεμος. Υπηρετώ την σημαία μου κάθε μέρα, υπηρετώ την πατρίδα μου κάθε μέρα και από εκεί και πέρα. Αυτά που είπε ο κύριος Ρούσης, δημοκρατία με τον αριστερό πανεπιστημίου. Αυτό λέγεται φασισμό. Του απαντώ με μία λέξη. Ντροπιάζεται την ελληνική δημοκρατία. Αν είναι φασιστική νοοτροπία και αν ντροπιάζουμε την ελληνική δημοκρατία υπηρετώντας τη σημαία μας. Δεν την υπηρετήσατε εσείς. Τη σημαία εγώ την υπηρετήσα, κύριε Καμένε. Οδηγεί, αν θέλετε, σε εθνικές καταστροφές. Ναι. Δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ελπίζω η καταδίκη του που θα του γίνει για την προσβολή του εθνικού συμβόλου. Μα δεν το προσέβαλα εγώ, είστε αστείο. Θα οδηγήσει και στον αξιολογή. Αυτό έχει δίκιο. Ο κύριος είναι νούμερο από το Πανεπιστημίο. Είναι νούμερο. Για προσβολή. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μα δεν έχουμε να μου λέει ο φασίστας ο κύριος Καμένος. Με φαίνεται και ιδίως σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα δώσουμε ένα τέλος έτσι. Εδώ. Σε άλλες εποχές θα είχατε εκτελεστεί, κύριε. Έχει δίκιο έτσι. Σίγουρα στο ότι δεν προσέβαλε ο ίδιος στην ελληνική σημαία. Βάλτε δεν το βίντεο. Δεν σχολίασε. Το είδαμε το βίντεο, κύριε Καμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πηγαίνετε πολύ. Πηγαίνετε να πουλήσετε κύριε ένα αυτοκίνητο. Ρούση. Κάνω την ατυχία μου. Πηγαίνετε να πουλήσετε κανένα αυτοκίνητο και τώρα να κάνουμε τη ζεύξη μας, δηλαδή τη λινκιά μας, την απεχθεία σύνδεση, για να συνδεθούμε με την Μαϊμού και με τον Κώστα Παϊζάνο. Πού είσαι, Λεβέντη μου? Α, τι παιδί είναι αυτό, καλέ. Παιδιά, καλέ, τι ωραίο παιδί είναι αυτό. Η Μαϊμού, εγώ Κώστας, δεν είμαι Κώστας, Νίκος είμαι εγώ. Είναι αυτοκόλλητο το όνομα. Η Μαϊμού να με λέγεται Κώστας. Είναι ο Σούκι, δηλαδή. Η Μαϊμού πώς λέγεται? Η Μαϊμού είναι ο Σούκι. Περνάει μηνύματα, να μην και προεκτάσεις. Είναι λοιπόν, στην εποχή της. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται να κάνεις κόμμα. Όχι τι εγώ, κόμμα η Μαϊμού. Η Μαϊμού σήμερα, και εσύ από πίσω. Για λέγε μας. Είναι ένα νευρικό κόμμα, α πούμε, εν όψη του ότι τώρα γίνεται ο χαμός στον Μπάχαλο. Ζούμε στον αστερισμό της Μαϊμούς. Και αυτή ζήλεψε. Σου λέει, ήρθαμε στη ζούγκλα της Αθήνας, α πούμε, κάτι πρέπει να κάναμε κι εμείς. Βλέπει λοιπόν και αυτό το ΣΥΡΙΑ που λέγεται Πρωθυπουργομανία, να πούμε που είναι, υπάρχουν πρωθυπουργοί, έναν Αρρώσι, ένα Εκάλι, πρωθυπουργοί, εναμονή, πρωθυπουργοί τούτη φρούτη τέλος πάντων. Σου λέει και εμείς είμαστε τώρα στην νευρική εποχή, κάτι να κάνουμε. Και σου λέει τώρα ενώ θα γίνει μια πρωθυπουργική δημοκρατία, δηλαδή στην Ελλάδα ας πούμε, θα υπάρχουν όλοι οι βουλευτές θα είναι πρωθυπουργοί, ας πούμε, και εγώ λοιπόν να γίνω πρωθυπουργός. Ωραία. Τι θα κάνει σαν πρωθυπουργός, πες μου, λοιπόν, εσύ που θες επίσης από τη Μαϊμού. Τώρα τελικά, θα μας το πεις να γαστρομιστικά. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέει είναι ότι βρίσκεται σε μια ζούγκλα ευρωπαϊκού επίπεδου με πολύ ωραίους άσπρους κατοίκους, οι οποίοι επικοινωνούν με μια γλώσσα. Σήμερα η νεολαία την εκφράζει. Διότι ένα όνομα υπάρχει, Μαλάκα. Ζούμε στον αστερισμό του Μαλάκα. Όλα Μαλάκα, 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 Μαλάκα. Άρα υπάρχει επαφή, υπάρχει μια τελετική πλήξη. Από εκεί και ύστερα βλέπει λοιπόν τον μαϊμουδισμό, ο οποίος είναι στο έπακρο να πούμε αυτή τη στιγμή στη μόδα. Ό,τι κάνει ο ένας κάνει ο άλλος. Και θέλει λοιπόν να δώσει ένα νευρικό μήνυμα να πούμε για να ξεκινήσει μια νέα κατάσταση τα πράγματα. Εσύ τι έχεις κάνει για να αλλάξει η κατάσταση? Εγώ ήρθα κοντά σου εδώ πέρα για να. Πες μου τι έχεις κάνει εσύ. Εγώ. Εσύ τι έχεις κάνει, θέλω να μου πεις. Τι θέση πρέπει να παίρνουμε σαν ενεργοί πολίτες αυτής της χώρας? Σαν ενεργοί πολίτες πρέπει κάπου να πούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας τελικά και να μην είμαστε μαϊμούδες. Δηλαδή να κάνουμε αυτό το οποίο αισθανόμαστε, που νομίζουμε. Και να μην βρισκόμαστε σε κάποιο άρμα και επειδή είπε ο αρχηγός ΑΒΓ να πούμε να είμαστε. Δεν μου λες τώρα από όλη αυτή την κατάσταση, από όλη αυτή την χλαπαταγή που έχει ξεσπάσει, εσύ ποιον θεωρείς ιδεοδέστερο ως πρωθυπουργό? Εγώ τα μέντια, τα οποία αυτή τη στιγμή να πούμε είναι η κυβέρνηση της Ελλάδος, διότι γίνεται μια τέτοια μεγάλη αντιπαράθεση. Στα ονόματα παίρνα, στα ονόματα. Έλα να κάνουμε μια κυβέρνηση. Σε ποιο κόμμα απ' όλα, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Έλα να κάνουμε μια. Και ο Τσοβόλας είναι πρωθυπουργή. Τσοβόλας, αρέσει ο Τσοβόλας. Ο Τσοβόλας είναι το τελευταίο συχτήριο το οποίο έχει μείνει. Να πούμε για να δούμε και αυτό θα κάνει. Σου πάει με το χαρακτήρα που έχει ένα Τσοβόλας, θα τον κάνουμε πρωθυπουργό. Να παίξει κι αυτό. Η Ελλάδα γέρωσε λίγο. Όλοι παίζουν να πούμε και αυτή αντέχει. Νίκια σε γραφεία ο Τσοβόλας, το έμαθες. Βεβαίως, περνάει και κλιμακτήριο. Έχει βάλει και νευρικό τσουλούφι να πούμε. Τώρα από εκεί και ύστερα. Ναι, από το Πασόκ, αν πούμε, ας πούμε,
μπορούμε να βάλουμε πολλούς, ας πούμε. Δηλαδή να υπάρχει μια συλλογική ηγεσία και να είναι όλοι ευτυχισμένοι, ας πούμε. Μπορώ να παίξω και εγώ να πούμε πάνω σε θέματα γαστρονομίας. Το ξέρω εγώ αυτό πάντοτε. Ο Πάγκολος βέβαια έχει φύγει, να πούμε, ο ανταγωνιστής μου για το λόγο τότε το παίζει σε τέμ. Πριν το παίζει κεφαλικά από τη μέση και πάνω να μου κοιτάει για το στόμα. Τότε το παίζει κεφαλικά και κάτω, ας πούμε, το παίζει. Ο Σούκιπες μου, όταν βλέπει τηλεόραση, με ποιους αφηνιάζει. Αφηνιάζει με τον Τριανταφυλόπουλο. Δηλαδή μια μαϊμού να πούμε θερίο εκεί πέρα, να πούμε τσαλτάρι και φωνάζει. Και σου λέει κάτι, εγώ είμαι αρχηγός, Big Chief. Αλλά το θέμα είναι ότι κάπου ο κόσμος έχει κόψει και το φαΐ. Και εκεί σαντάρει περισσότερο να γιατί βλέπει να μην την νεολαία, η οποία σήμερα πάει και τρώει φάστ, χημία, συσκευασία και διαφήμιση. Τα σαπάκια. Και, μπράβο, και γιατί πρέπει να τρώει η νεολαία. Η νεολαία πρέπει να τρώει ελληνικά από σουβλάκι μέχρι παεζάνο. Λοιπόν, κάποια επανάσταση πρέπει να κάνουμε να τρώμε ελληνικά και να υποστηρίζουν τα ελληνικά μαγαζιά. Αυτό είναι το διατάφτα τελικά. Παεζάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ευλογημένη και καλές επιτυχίες στο θεόπνευστο έργο σου. Στο κόμμα το καινούριο. Παρακαλώ, δείξε μου λίγο τη μαϊμού για να τη χαιρετήσω. Λοιπόν, Σούκι, χαιρέτησε εδώ πέρα με αγάπη. Με το παπούτσι μου θα τη χαιρετήσω. Πιστεύω στο μυαλό σου. Άφερι. Σντουπ. Πολεμόχαρη φίλοι μου, αυτό ήταν. Δεν έχει άλλο. Είδε σαλταρισμένοι όλοι είμαστε. Γι' αυτό εσείς οργανώστε το νέο Αντάρτικο έστω και πάνω στους καναπέδες και με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Γίνεται και έτσι. Άντε λοιπόν, καλή αντάμωση στα γουναράδικα.